πει ο Μαρτί και ακόμα ένα πολύ ωραίο βόλμα απευθείας φάουλ. Ήταν σπεσιαλίστας από πάντα ή εδώ το αναπτύσσει περισσότερο? No, obviamente uno siempre trata de trabajarlo, ¿no? Εντάξει, δεν είναι κάτι που δουλεύω τώρα. Πάντα δουλεύουμε και το σημαντικό είναι να μην σταματάμε την εξέλιξή μας σαν ποδοσφαιριστές και πάντα να δουλεύουμε σε καινούργια πράγματα. Εντάξει, είναι και τύχη τα φάουλ και γενικότερα τα σουτ και τα λοιπά. Θέλει πάντα και λίγο τύχη. Ευτυχώς μπήκε, πήραμε τη νίκη και πήραμε και ψυχολογία που είναι το πιο σημαντικό για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη. Ο ΠΑΟΚ πάει στο Καραϊσκάκι ως πρωτοκόρος. Θα είναι και μετά το μάτς της Τετάρτης πρωτοκόρος? Y uno nunca sabe, ojalá Dios quiera que sí. Κανείς δεν ξέρει. Ελπίζω μακάρι να είμαστε στην πρώτη θέση και μετά το παιχνίδι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όχι μόνο για αγωνιστικούς λόγους, αλλά πρέπει να παίξουμε πολύ έξυπνα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δεχτούμε πολύ πίεση, το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και ψυχολογικά και αγωνιστικά για το παιχνίδι. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μέσα στο Μίνσκ που πήραμε μια νίκη. Σήμερα χρειάστηκε να δώσουμε παραπάνω από το 100% για να πάρουμε το παιχνίδι, οπότε και σήμερα υπήρξε κούραση. Συνεπώς, πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι, έχουμε και το σωματικό κομμάτι που έχουμε δώσει πάρα πολλά με δύο δύσκολα παιχνίδια και θα πρέπει να ξεκουραστούμε και εκεί, ενώ προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι της Τετάρτης. Πρέπει να δουλέψουμε και το ξέρουμε και αυτό κάνουμε και στην προπόνηση. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε το, τουλάχιστον για το υπόλοιπο τη σεζόν, το αίτητο εδώ μέσα, να μην χάσουμε άλλους βαθμούς. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Ελπίζω επίσης ότι μέσα από αυτή τη δουλειά θα αρχίσουμε να διορθώνουμε και κάποια λάθη τα οποία κάνουμε. Εντάξει, είναι λογικό, κάθε ομάδα κάνει λάθη. Και από εκεί και πέρα να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Τι πρέπει να προσέξει περισσότερο ΠΑΟΚ στον τέρμι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι? Γενικότερα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο οποίο πρέπει να είμαστε 90 λεπτά πλάς συγκεντρωμένοι. Δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε για ένα δευτερόλεπτο που να μην έχουμε το μυαλό μας μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε μια καλή ομάδα, έχουμε και εμείς μια καλή ομάδα και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε μένα και στους συμπαίκτες μου ότι ανά πάσα στιγμή με το παραμικρό μπορούμε να πάρουμε, να βρούμε χώρο και να πετύχουμε τον γκολ και να πάρουμε και την νίκη.